δημοσιοοικονομική πειθαρχία. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και είναι δύσκολο θέμα και δεν μπορούμε να το αναλύουμε παρά με λίγα λόγια. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε, όμως θέλουμε να μας απαντήσετε συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλοι έχουμε μάθει λίγα οικονομικά. Ναι. Όλοι είδαμε τι έγινε και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μεταλλάχτηκε επειδή το τζίμπησε μια αμίγα το κύριο Τσίπρα. Του είπανε ή αυτό ή το άλλο. Και διάλεξε όχι, είπε το ένα. Μόνο αυτό. Μόνο όχι, αυτό. Ο ήταν ο μονόδρομος. Το ναι, άλλο είπε ότι δεν υπήρχε άλλο σχέδιο. Ήταν καταστροφή. Βεβαίως. Καταστροφή. Καταστροφή. Άρα η λογική του μονοδρόμου. Εμείς θέλουμε τώρα. Δεν ανήκει στο επειδή δικό προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Είχαμε καλέσει και τον κύριο Λαπαβίτσα να μας πει για το σχέδιό του. Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε πώς θα γίνει. Δεν λέμε εμείς ότι είναι κακό να υπάρχει δραχμή. Αλλά πώς θα γίνει η μετάβαση από το ευρώ στη δραχμή χωρίς να καταστραφούμε. Αυτό προσπαθούμε. Μια κουβέντα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Και αυτό δεν και μπορεί καλούς, να καταλάβει ο κόσμος. Και καλούς συνομιλητές στο τραπέζι που είναι και οικονομολόγοι διακεκριμένοι. Εγώ να πω το εξής. Στην Ιταλία. 500.000 υπογραφές Ιταλών πολιτών κατατέθησαν στην Ιταλική Γερουσία και ζητάνε δημοψήφισμα για την έξοδο της Ιταλίας από την Ευρωζώνη. Πράγμα που υποχρεώνει την Ιταλική Δημοκρατία το πρώτο τρίμηνο του 2016 να προχωρήσει σε αυτό το δημοψήφισμα. Η αμφισβήτηση του ευρώ δεν είναι από μια παρέα κάποιων τρελών, κάποιων γραφικών. Είναι ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει μια Ευρώπη τριών ταχυτήτων. Παλιά λέγαμε δύο. Στην τρίτη ταχύτητα και στην τελευταία είναι η Ελλάδα που είναι το πιο προχωρημένο πειραματόζωο. Δηλαδή είναι μια χώρα που πληρώνει φόρο υποτέλειας πια. Είδατε τις μεταρρυθμίσεις που συζητάγατε πριν. Που είναι πολύ σωστό να τις συζητάμε. Το λαθρεμπορείο καυσίμων, τσιγάρων και άλλα. Δεν συζητάμε ως τον πυρήνα των εσόδων. Δηλαδή αυτά τα έσοδα που προσδοκούμε να έχουμε. Πού θα πάνε. Θα πάνε σε κοινωνικές πολιτικές. Θα πάνε στα ζητήματα της παιδείας. Της υγείας, της δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας ή θα πάνε στην τσέπη των δανειστών. Πάντοτε βάζουμε αυτό το ερώτημα. Όχι είναι, μόνο, είναι κυρίαρχο όχι μόνο αυτό το ερώτημα. Όχι μόνο οι συνεργασίες με ποιους, αλλά και για ποιους. Ακριβώς. Διότι οι κοινωνικές αναφορές σε αυτή την κοινωνία, ο καθένας θέλει να τοποθετείται επί των κοινωνικών του αναφορών. Θα κάνει 10 βήματα πιο πέρα εδώ. Πέρα το θέμα είναι... Επειδή με τον Δημήτρη έχω και καλή σχέση ως να βγούμε από την κρίση, να βρεθούν τα έσοδα. Πρώτα. Θέλω να του κάνω μια κριτική πολιτική, γιατί είχα διαβάσει και ένα άρθρο του, το οποίο με θύμωσε. Και θα του το πω γιατί είμαστε φίλοι και μπορούμε δεν να συζητάμε. Δεν μου τηλεφώνησες όμως να μου το πεις. Δεν στο τηλεφώνησα, το λέω στον αέρα όμως. Είχε πει κάτι για γκεβαριστές. Ότι γκεβαριστές του ΣΥΡΙΖΑ... Τέτοια δεν χρησιμοποιείς το αγώνα, πώς μπερδεύεις. Γεβαριστές. Χρησιμοποίησες τον όρο Γκεβάρα, αυτή του Τσέγκεβάρα. Το είχες γράψει. Γεβαριστές. Ναι, γεβαριστές. Λοιπόν, ξέρεις, Δημήτρη μου, μπορεί εσύ ως νέος να μην είχες την αφίσα του Τσέ στο δωμάτιο. Ναι, αυτό κακό είναι. Δεν κακό ή καλό, αλλά θέλω να πω ότι το 85% της ελληνικής νεολαίας που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα έχει μεγάλα οράματα. Είναι ονειροπόλοι οι νέοι μας και καλά κάνουν. Και θέλουν τον κόσμο εδώ και τώρα. Και αυτή είναι η ελπίδα κάθε κοινωνίας να είναι το πιο προχωρημένο κομμάτι που ονειρεύεται. Ακόμα και αν τα όνειρα είναι πολύ μακρινά. Έχουμε όλοι παιδιά και ξέρουμε πως σκέφτονται ιδιαίτερα όταν είναι νέα και εξεγερμένα. Άρα εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα όνειρα. Και δεν μπορούμε να απαντάμε με παλιά δόγματα. Ξέρετε, λογιστικά θα δούμε πώς θα κάνουμε το 1+1=2. Δεν είναι μαθηματικές εξισώσεις. Ούτε συγκολήσεις λογιστικές η επόμενη μέρα της πολιτικής γεωγραφίας για μια κυβέρνηση. Είναι το πρώτο πράγμα που με ρωτήσετε, κυρία Δάρα. Για ποιους και για ποιον και με ποιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε σε αυτές τις εκλογές. Ελπίζω στις λίγες μέρες που έχουμε να μπούμε στην ουσία. Μάλιστα. Αυτή είναι η σωστή αντιπαράθεση. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε και τώρα. Προτιμώ να απαντήσω, να χρησιμοποιήσω να το χρόνο παρά μου κάνετε κάποια ερώτηση. Να απαντήσω και να σας κάνω και την ερώτηση. Κοιτάξτε, γιατί το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι μια πάρα πολύ γοητευτική ιστορία. Ασχολούμαστε 4 χρόνια, μπορώ να σας πω. Να μας πείτε και για το σύστημα με τις ακτίνες. Τώρα, και γιατί τώρα, όλα τα έχω γράψει, τα έχω γράψει. Δεν παρεμβαίνω, τα γράφω και τα παρακολουθώ. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και είναι, έχει ενδιαφέρον γιατί, όπως ξέρετε, εμπλέκεται πάρα πολύς κόσμος και ένα σύστημα δεν διορθώνεται όταν οι περιορισμοί, όπως λέμε και τα εμπόδια, είναι ανυπέρβλητα. Και εδώ υπάρχουν ομολογουμένως μεγάλα εμπόδια. Το πρόβλημα είναι, παίρνουμε την πολιτική απόφαση να το λύσουμε ή δεν την παίρνουμε. Κατά την άποψή μου, οι προηγούμενες κυβερνήσεις την πήραν κατά το ίμιση. Και βέβαια αναρωτιέμαι, ο καθένας αναρωτιέται, εγώ δεν αναρωτιέμαι, γιατί όσο μπαίναμε περισσότερο σε αυτή την ιστορία του λαθρεμπορίου των καυσίμων, τόσο μπορώ να σας πω, άσπριζαν τα μαλλιά μου. Πάντως κατάφεραν όταν πας σε βενζινάδικο να σου δίνουν κατευθείαν την απόφαση χωρίς να τις ζητήσεις. Αυτό προς τιμήν τους. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν υπήρχε προσέξτε παλιότερα, τώρα ναι. Το αξιοπερίεργο. Μπήκαν τα συστήματα ισδρών νεκρών στις δεξαμενές που βρίσκονται μέσα στα δηληστήρια που τις βλέπουμε. Μπήκε το σύστημα ισδρών νεκρών στα βενζινάδικα που τα βλέπουμε.
Δεν μπήκε όμως αυτό το σύστημα στις λεγόμενες ελεύθερες αποθήκες εμπορίας καυσίμων. Ούτε θωρακίστηκαν τα λεγόμενα πλοιάρια, αυτά τα πλοιάρια που λέγονται σλέπια, που μεταφέρουν καύσιμα από την ξηρά, από την ξηρά στα πλοία για οποιοδήποτε λόγο. Αυτά τα δύο έμειναν εκτός. Δεν θα δώσω το οποιοδήποτε συμπέρασμα. Λέτε για τα πλοία που κάνουν ανεφοδιασμό. Τα σλέπια τα λεγόμενα. Ναι, ναι. Τα σλέπια. Τώρα θυμάστε και ένα πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα. Λοιπόν, δηλαδή έμεινε το σύστημα ημιτελές, θέτοντας πάρα πολλά ερωτήματα. Άρα εσείς τα βάλετε και εκεί. Εδώ κλειδώνουμε, ναι, το σύστημα. Έτσι. Δεν κάνουμε το αυτονόητο που έπρεπε να υπήρχε στον προηγούμενο νόμο. Ερχόμαστε για τα X-rays. Υπάρχουν προβλήματα στον διαγωνισμό. Αλλά θα περπατήσω και λίγο παραπάνω. Ήδη τα συστήματα με τις ακτίνες Χ είναι ξεπερασμένα. Χρειάζονται εκείνα τα συστήματα οι λεγόμενοι μαγνήτες. Τα συστήματα, τα X-rays, μπορούν να συλλάβουν καπνό, δεν συλλαμβάνουν τα καύσιμα. Άρα τι θα μπορούσατε να κάνετε που εμείς το σκεφτόμαστε και να δούμε πώς θα πάει αυτός ο διαγωνισμός, γιατί κάπου έχουμε μπλοκαριστεί. Με leasing μπορείς να πάρεις μαγνήτες και να τελειώνει η υπόθεση. Ερχόμαστε στα διαθέσιμα. Θα το κάνετε αυτό. Στα διαθέσιμα. Ναι, υπάρχει. Μαγνήτες στον καπνό τον πιάνουν. Ποιον, βεβαιότατα το πιάνουν. Βεβαιότατα το πιάνουν. Είναι σαφώς πιο εξελιγμένα. Πιο εξελιγμένα. Δύο λεπτά σημειώστε. Επειδή τα άλλα ήταν διαγωνισμό έτοιμο, θα μπορούσαν να μπουν. Να μπουν και οι μαγνήτες. Αργότερα τελικά δεν μπαίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν ήταν έτοιμο και από διαγωνιστικές διαδικασίες. Ξέρω αρκετά, γιατί από το 1989 ασχολούμαι με αυτές τις διαδικασίες. Οπότε μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν έτοιμο ο διαγωνισμό να περπατήσει. Ερχόμαστε στα διαθέσιμα που ορθά θίξατε. Αυτά τα διαθέσιμα βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο καθένας μπορεί να τα πάρει. Δεν σαρώσαμε τα πάντα. Τα ταμεία έχουν 3 δις διαθέσιμα, δανειστήκαμε κάποια και ήρθε το Μετρό των Αθηνών, που από τα χρήματα 450 εκατομμύρια που έδωσε, πήρε ένα ποσό σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Απλά και μόνο μας διευκόλυναν. Για τον κεντρικό λογαριασμό Για τον κεντρικό λογαριασμό σας μίλησα. Τον κεντρικό λογαριασμό, που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, που κατέθηκαν και τα χρήματα. Που όταν είπατε ότι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου πήρατε τα διαθέσιμα, αυτά πήγαν σε ένα μεγάλο κομμάτι, ξέρετε, συγκεκριμένο λογαριασμό. Χρησιμοποιήθηκαν, μπορούν να τα πάρουν, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν τα ζήτησαν. Στη διάθεσή τους είναι και οι Δήμοι και οι κοινότητες κατέθεσαν και το Δήμος Θεσσαλονίκης κατέθεσε 15 εκατομμύρια. Μετά από 15 μέρες τα ξαναπήρε πίσω. Δηλαδή, αν επιτρέπετε, είσαστε ικανοποιημένος από τα έσοδα του κράτους το πρώτο 7μηνο. Δεν είμαι ικανοποιημένος από τα έσοδα του κράτους. Ναι, αλλά αναφέρουμε τις λέξεις. Όχι. Προσέξτε. Αναφέρουμε στα διαθέσιμα. Θέλουν την αύξηση. Διότι προσέξτε. Για να πληρωθούν εμείς και συντάξεις, υγεία και παιδεία. Μακάρι να ήταν έτσι όπως θέλει. Ένας. Είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά να ακουγόσαστε. Όταν λέτε ότι σαρώσατε και πήρετε, δημιουργείται η αίσθηση ότι τα πήραμε και κάπου τα δώσαμε και χάθηκαν. Βρίσκονται και όποιος θέλει τα χρησιμοποιεί. Νομίζω είναι πάρα πολύ αυστηρή κριτική, η οποία ασκείται και λέει ότι μέσα σε 7 μήνες δεν τελειώσετε για τα καύσιμα και τον καπνό. Ένα πράγμα έχω να σας πω για να δείτε πόσο συχνά κάποια πράγματα εμποδίζουν την ολοκλήρωση κάποιων άλλων πραγμάτων. Αναλάβαμε ως κυβέρνηση στις 27 του μηνός. Στις 24 του Φεβρουαρίου υπήρχε ένα ταμιακό έλλειμμα της τάξης των 450 εκατομμύριων ευρώ. Αυτό το παραλάβαμε και ουδείς το αμφισβήτησε ο κ. Σταϊκούρας, με τον οποίο έχω και πάρα πολύ καλή επικοινωνία σε διάφορα τεχνικά θέματα και δεν αμφισβήτησε αυτά τα οποία μου παρέδωσε. Καταλαβαίνετε, όταν λοιπόν παραλαμβάνουμε με μείον μισό δισεκατομμύριο έλλειμμα και πρέπει αυτό εδώ να το καλύψουμε, γιατί τέλος του Φλεβάρη πληρώνουμε, το να δώσουμε από την πρώτη μέρα έμφαση στο πώς θα ολοκληρωθεί το λαθρεμπόριο των καυσίμων και πώς θα ολοκληρωθεί με την έννοια θα ολοκληρωθεί. Ωραία. Όλη η διαδικασία είναι κάτι, κύριε Μάρδα, που μπορώ να σας πω Μάρδα, είναι υπερβολικό. Και μία απάντηση στον αγαπητό μου συνάδελφο. Σαφώς οι νέοι πρέπει να ονειρεύονται, αλλά δεν πρέπει όμως το όνειρο να το κάνουμε φιάλτη. Και πρέπει να ποσοτικοποιούμε. Το έχουμε κάνει ήδη εφιάλτη το όνειρό με την ξενιτιά, με την ανεργία στους νέους. Ήδη βιώνουν τον εφιάλτη. Αυτό είναι σωστό, αλλά ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Δεν έχει όνειρο. Δηλαδή να βρούμε έναν καλύτερο εφιάλτη. Υπάρχουν και χειρότεροι εφιάλτες. Εντάξει, σε αυτό διαφωνώ ριζικά. Δεν ψάχνουμε εμείς, τουλάχιστον η αριστερά ποτέ δεν είχε στις αποσκευές της ιστορικά το χειρότερο ή τον πολύ χειρότερο. Θέλουμε να μιλάμε λίγο συγκεκριμένα. Ο κόσμος μας ακούει. Θέλει να σας ακούσει και τους τρεις, για να ξέρει
σε ποιον θα ρίξει την ψήφο του και από τα υπόλοιπα κόμματα που δεν από αυτά που ακούει, νομίζω ότι. Ναι, συγκεκριμένα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάποτε το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα πιάσουμε μόνο τους μεγάλους φοροφυγάδες. Εσείς συμφωνείτε με αυτό και τι θα κάνετε για να πιάσετε και τους μικρούς? Τι θα κάνετε σε μένα για να με πείσετε ότι δεν πρέπει να κάνω ιδιαίτερα στο παιδί μου και να δίνω μαύρα χρήματα ή στον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό και όλα αυτά που ακούγονται μπανάλ, αλλά παίζουν τεράστιο ρόλο. Τι θα γίνεται με τις αποδείξεις, με το πλαστικό χρήμα? Αυτά τα μικρά μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το πρόγραμμά σας πολύ γρήγορα. Και το πλαστικό χρήμα μεθοδεύεται και βέβαια το καλό από τα capital controls, ναι, που ήταν ένα κακό, είναι ότι μάθανε να το χρησιμοποιούν. Ο κόσμος άρχισε να το μεθοδεύει και από εκεί και πέρα ένα σύνολο μέτρων τα οποία ήδη βρίσκονται σε μια διαδικασία και εφαρμογής κιόλας. Και όπως επίσης υπάρχουν και άλλα πιο ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία δεν ακούστηκαν στο παρελθόν, ετοιμάζονται έτσι ώστε να μπουν σε ένα πρόγραμμα και από του χρόνου να μπορεί ο φορολογούμενος να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Έτσι κι αλλιώς οι φορολογικές δηλώσεις έχουν κλείσει, ναι, αυτή, κύριε, την περίοδο. Με συγχωρείτε κύριε, αλλά εδώ σε αυτό το στούντιο είπε ο κύριος Μπαλτάς προχθές ότι εδώ σκεφτόμαστε, λέει, να δούμε πώς θα μαζέψουμε τα χρήματα και να έχουμε έναν έλεγχο για τα ιδιαίτερα. Πώς θα γίνει αυτό αν εμένα δεν μου βάζετε αποδείξεις? Όμως υπάρχει. Θα σας δώσω. Θυμάμαι με το εργόσημο. Ούτε από το φροντιστήριο του παιδιού μου για τα αγγλικά του δεν μετράει η αποδείξη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τα ιδιαίτερα που λέτε. Αν δώσουμε ένα κίνητρο έτσι ώστε οι καθηγητές των ιδιαίτερων ενταχθούν σε ένα συνεταιρισμό όπου βέβαια τα έξοδά τους θα λαμβάνονται υπόψη έτσι ώστε να έχουν ένα κίνητρο, να μην ζουν αυτόν τον εφιάλτη, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, του μαύρου χρήματος, γιατί και αυτοί φοβούνται. Αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να ασπρίσουμε αυτό το χρήμα? Ναι, μπορεί, δεν θα καταλάβουν κάποιοι. Ναι, αυτές οι λύσεις οι οποίες δεν δόθηκαν τα προηγούμενα, ναι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βρίσκονται επιτάπητος, αναφέρουν, ωραία, σε συγκεκριμένο θέμα.